Να σχολιάσω τα βασικά θέματα και το υπαρθυμόν ένα που υπάρχει. Η ακρίβεια. Ο πόλεμος της ακρίβειας υπήρξε πριν από τον πόλεμο, απλώς εντάθηκε και έχει αιτίες. Έχει αιτίες γιατί η πολιτική ενέργειας, την απελευθέρωση της ενέργειας, την κατάργηση ουσιαστικά να χρησιμοποιούμε τις πηγές που έχουμε αυτάρκεια, και βεβαίως να πλουτίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, και αν δει κανείς τα στοιχεία των επιχειρηματιών Motor Oils αλλά και των άλλων Shell, BP, είναι τρομερά και τρελά τα κέρδη τους. Οι αυξήσεις σε ό,τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση έχουν εξανεμιστεί στην κυριολεξία, έχουν ξεπεραστεί από το τσουνάμι της ακρίβειας. Σε αυτή την πολιτική της ενεργειακής, της απελευθέρωσης της ενέργειας, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πανάκριβες και της δίθεν δίκαιης μετάβασης, ουσιαστικά θα συνεχιστεί η ακρίβεια και η αύξηση της ενέργειας. Εξάλλου, και χτες στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας τι είπε: θα καλύψουμε το 50% των αυξήσεων της ενέργειας, δηλαδή το άλλο 50% θα το υπομισθούν, θα το λουστούμε όλα τα λαϊκά εισοδήματα. Ακόμα ότι θα συνεχίσει τα αιωλικά πάρκα, δηλαδή ακριβώς την ακριβή ενέργεια και μετατοπίζει πιο μετά, για λίγο πιο μετά, την απολιγνητοποίηση. Βεβαίως, το πρώτο λιγνητικό πεδίο που έκλεισε ήταν στην καρδιά της Πτολεμαϊδας και ήταν Ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν έχω Αυτή είναι η καταλάβει κάτι. ουσία. Και θέλω να ρωτήσω έτσι Άρα, για να κάνουμε ένα κύκλο συζήτησης δεύτερο. Από όλα αυτά που συμβαίνουν και με δεδομένο ότι υπάρχουν και διάφορα συνέδρια τώρα των κομμάτων, υπάρχει περίπτωση να έχουμε πολιτικές εξελίξεις και κέλα. Τι Αν δεν εννοείται έρθουν πολιτικές ένα εξελίξεις. λεπτό, θέλω να ολοκληρώσω. Λύση υπάρχει. Και την αρνούνται όλα τα κόμματα, και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι οι εκλογές. Μηδενισμό. Τη λύση θα τη δώσει το Λαϊκό Κίνημα όταν δυναμώσει, και πρέπει να δυναμώσει. Ήδη υπάρχουν κινητοποιήσεις. Η απεργία έδειξε δυναμισμό. Συνεχίζεται. Και χτες είχαμε κινητοποιήσεις των συνταξιούχων ενάντια στην ακρίβεια που ζητάνε 13η και 14η σύνταξη. Όπως και τα εργατικά συνδικάτα ζητάνε 13ο και 14ο μισθό. Αλλά και συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις μισθών. Και αυτή είναι η λύση, και στην Πρωτομαγιά οργανώνονται ακόμα πιο πολύ. Και Ωραία. να πω κάτι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει επανειλημμένα μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Έχει καταθέσει για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια που είναι φυσικό, μείωση των χρεών, μείωση των εισιτηρίων κατά 50% και βεβαίως όλα τα κόμματα τα έχουν αρνηθεί. Θα το επιβάλλει το εργατικό κίνημα με τους αγώνες τους. Γι' αυτό και ο κόσμος, και τους καλούμε να είναι πάει στους δρόμους. Άλλη λύση δεν υπάρχει.